Το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκαν στη Σούδα 91 άνδρες μετανάστες που εντοπίστηκαν σε βάρκα νότια της Γάβδου το απόγευμα του Σαββάτου και αρχικά είχαν οδηγηθεί στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Παρά τις προσπάθειες των λιμενικών, δεν βρέθηκε στεγασμένος χώρος για την παραμονή τους, καθώς οι κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά Ακρωτηρίου φιλοξενούν 60 μετανάστες που είχαν εντοπιστεί το πρωί του Σαββάτου στην παλαιόχωρα του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε. Καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε 100-200 σχεδόν ανθρώπους. Μέχρι να βρεθεί χώρος, οι 91 άνδρες θα παραμείνουν στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πίσω από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων στο λιμάνι της Σούδας. Στον ίδιο χώρο θα μεταφερθούν έως το βράδυ και οι 35 μετανάστες που εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί στη Γάβδο. Το λιμενικό σώμα μοίρασε κουβέρτες που διέθεταν από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ενώ τη σύντησή τους ανέλαβε ο Δήμος Χανίων. Δεν χωράνε στον Καλαθά, όμως για όλους αυτούς έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον τη διατροφή τους. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα ο Δήμος Χανίων έχει επομιστεί ένα σημαντικό οικονομικό κόστος που ανέρχεται σε πάνω από 200.000 ευρώ. Μόνο από το Γενάρη του 2024 μέχρι σήμερα ξεπερνάμε τις 150.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έγινε καταμέτρηση και εξετάστηκαν όλοι από το τοπικό κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Είναι 91 άτομα, είναι όλοι άντρες και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσά τους. Η πλειοψηφία είναι Αιγύπτια, αλλά είναι και αρκετοί από τον Μπαγκλαντές. Σε τι κατάσταση βλέπετε να είναι η υγεία τους? Ευτυχώς σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς σε καλή κατάσταση. Το πρωτόκολλο που ακολουθείτε Παίρνουμε ζωτικά σε από όλους, εξετάζουμε δηλαδή όλους ναι, τους ρωτάμε αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας να μας το αναφέρουν και δίνουμε τις πρώτες βοήθειες εκεί που χρειάζεται. Εντάξει, αναλόγως κάποιος μπορεί να πονάει μέσα του, μπορεί να έχει χτυπηθεί, μπορεί. Ναι, δίνουμε μια στοιχειώδη τουλάχιστον φαρμακευτική αγωγή και καταγράφουμε αν υπάρχουν προβλήματα. Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι μετανάστες θα μεταφερθούν σε κέντρα φιλοξενίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ευτύχημα είναι ότι οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται πάρα πολύ γρήγορα, οπότε σε 2-3 μέρες προωθούνται πάνω στην Αθήνα και τις υπόλοιπες ενέργειες των φορέων. Το μεσημέρι στην περιοχή της Τρυπητής του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα 30 άντρες μετανάστες νεαρής ηλικίας. Από την αρχή του 2024, 1.500 μετανάστες έχουν εντοπιστεί στα νότια παράλια της Κρήτης, ενώ μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο αφήχθησαν στο νησί περίπου 200 άτομα. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε τα πλωτά μέσα που έχουμε στα νότια, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα από τη μία μεριά, δηλαδή σαν πλωτά. Αλλά από την άλλη, με ένα μονό πλήρωμα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την ορδή μεταναστευτικών ροών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μια σημαντική λίστα έδινε η αλλαγή κατηγορίας των υπηρεσιών Παλαιόχωρας, Φακίων, Αγία Γαλήνης, με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να έρθουν νέα στελέχη να επανδρώσουν αυτές τις υπηρεσίες. Από εκεί πέρα η πολιτεία γνωρίζει, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για να λύσουμε το μεταναστευτικό, ούτε θα το λύσουμε, ούτε θα είναι εύκολο, ας πούμε, σαν θέμα. Η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης από το υποστελεχωμένο λιμενικό σώμα του νησιού είναι δύσκολη, καθώς από τον Οκτώβριο του 2023 τα νότια παράλια της Κρήτης και ειδικά η Γάβδος αποτελούν τόπο προορισμού των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. Θέλουμε κάποιους χώρους, οι οποίοι να είναι ασφαλείς για τη φύλαξή τους. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από να. Όσοι έχουμε εμείς, θα τις διαχειριστούμε, με σωστές συνθήκες. Δυστυχώς αυξάνεται η παρουσία πια μεταναστών στην πόλη μας και στο νομό μας και στην Κρήτη. Γενικά, όλη η Νότια Κρήτη πια νομίζω ότι είναι στο επίγεντρο της μεταναστευτικής πορείας. Και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά όλες οι υπηρεσίες, το έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή αρχίζουν και πιέζονται υπερβολικά. Δηλαδή και οι υπηρεσίες υγείας, αλλά και το λιμενικό σώμα και η αστυνομία και η Δήμη. Νομίζω ότι κανείς δεν μένει αλόβητος από όλη την ιστορία. Είμαστε σχεδόν οριακά από αντοχές, από οικονομικούς πόρους κτλ. Εν τούτης πρέπει να πω ότι είμαστε σε συνεννόηση τώρα με φορείς σε όλη την Κρήτη, με περιφέρεια, με μεταναστευτικό κτλ. Για να δούμε πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα ο χρόνος, τι θα κάνουμε σαν περιφέρεια Κρήτης και θα δούμε πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα και τι πρόταση θα υπάρξει συνολικά για όλη την Κρήτη.